Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a whitey. Keep my hands clean, got some hitters moving shicey. Ask me if I'm rolling with some Gucci, bitch, I might be. It's very unlikely, my wrist ain't looking icy. Charging by the minute, cause my time is very pricey. Γεια σας! Καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω τι ώρα με βλέπετε. Λοιπόν, ετοιμάστηκα στα γρήγορα γιατί πρέπει να πάω στη διατροφολόγο και μετά θα πάω μαζί με την κουνιάδα μου και την συνυφάδα μου. Πάμε για ψώνια γιατί την Κυριακή έχω ένα event, έχω να πάω στα Καλλιστεία και θα φορέσω ένα φόρεμα υπερπαραγωγή. Οπότε θέλω να βρω παπούτσια να βάλω. Είναι ένα πράσινο μακρύ φόρεμα. Επίσης, επιτέλους, πρέπει να αλλάξω νύχια. Έχουν κατέβει πάρα πολύ αλλά δεν έχουν πάθει τίποτα. Εντάξει, πέρα από αυτό το δάχτυλο, αλλά θα σας πω μετά γι' αυτό. Δεν έχουν πάθει τίποτα, αλλά έχουν μακρύνει. Οπότε, μέχρι να βρεθούμε με τη Σοφία, γιατί με τη Σοφία θα βρεθούμε το Σάββατο για να είναι φρέσκια και ωραία τα νυχιά, θα το βάψω από μία μόνη μου, θα περάσω από πάνω, το βράδυ. Εν τω μεταξύ, φοβάμαι ότι θα μου την πει λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δύο εβδομάδες που έκανα, που είχαμε ανανέωση πάλι τη διατροφή, δεν μπορούσα να την ακολουθήσω 100%. Ήμουνα συνέχεια έξω, είχα δουλειές. Με αποτέλεσμα να τρώω και πολύ έξω, που σημαίνει τρώω βλακίες. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είναι τόσο χάλια τουλάχιστον. Κόλπα. Πρέπει να σημειώσω ποια θεωρώ εμένα. Αυτό είναι τόσο δύσκολο. Χαίρετε. Καλώς το. Τα μακαρόνια είναι τα αγαπημένα μου. Τα κάνετε. Ωραία. Σου προλαβαίνετε να τα κάνετε. Καμία φορά το παραγγέλνουμε. Βλογκάρω από το κινητό γιατί τελείωσε η μπαταρία στην κάμερα. Τι ωραία! Και δεν μου αρέσει καθόλου να βλογκάρω από το κινητό. Δεν πειράζει. Τώρα τελείωσα με την Κλειό. Μου είπε ότι έχω χάσει μισό κιλό δύο εβδομάδες. Ότι έχει, το λίπος έχει μείνει περίπου στο ίδιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγα πολύ καλά αυτές τις δύο εβδομάδες. Ήμουν πάρα πολύ έξω. Και ότι εντάξει, η μύση μου είναι καλά. Φαίνεται ότι γυμνάζομαι. Και ότι είμαι ψιλοαφυδατωμένη. Σήμερα το πρωί γκρίνιαζα για τον καιρό, ότι πότε θα χειμωνιάσει επιτέλους και τώρα κρυώνω. Γιατί έχω βγει με το μακριμάνικο και δεν φτάνει, κρυώνω, φυσάει πάρα πολύ. Βρήκα τα κορίτσια μου. Πάμε να πάρουμε και μια βλεφαρίδα για το event που πρέπει να πάω, για τα Καλλιστεία. Δεν θα πάω έτσι υπερπαραγωγή. Ήρθα πρώτη φορά πάνω στο mall, γιατί ήθελα κάπου να φάω ήσυχα και να μην είναι cheat meal, να μην είναι σουβλάκι, μην είναι burger. Οπότε θα φάω μακαρόνια που έχω μέσα στο διατροφολόγιο μου, απλά σήμερα, απλά θα τα αλλάξω τις ημέρες. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Ώρα να ψιλοφτιάξω αυτά τα νύχια μέχρι να δω τη Σοφία. Σύμφω μία νυχάκια. Έχω
έχω όλο το σετ έτοιμο. Το top-coat μου, η βάση μου και το χρώμα που θα βάλω σήμερα. Αυτό έρχεται μαζί με όλα αυτά και άλλα δύο χρώματα. Εν τω μεταξύ φαίνεται και ο Δημήτρης εδώ. Λοιπόν, δεν θα τα βγάλω καν, δεν θα πω καν στον κόπο. Να σας πω γιατί έσπασε αυτό. Είχα πάει τι ωραία τι καλά με τη φίλη μου την Μπούκα στο Golden Hall. Έτσι να ψωνίσουμε, να χαζέψουμε μαγαζιά. Ζητάω από τον πολιτή να μου δώσει ένα παπούτσι στο νούμερό μου και μου φέρνει ένα νούμερο μικρότερο. Ο έξυπνος δεν μου ποτέ ένα νούμερο μικρότερο γιατί σου λέει μπορεί ψυχολογικά να την επηρεάσω και να μην το θέλει. Δέκτο, το φοράω όμως εγώ και προσπαθούσα εγώ να βάλω το πόδι μου μέσα και κάνω μια... βάζω το δάχτυλο αυτό πίσω στη φτέρνα και στο παπούτσι για να χωρέσει το πόδι μου και κάνει μια κρακ και έσπασε από μέσα μέσα, όχι απλά έσπασε, δηλαδή όσες φορές μου έχει σπάσει νύχη απλά μου σπάει το κομμάτι του τζέλ, ας πούμε. Τώρα μου έσπασε και το νύχη μου και έχει ματώσει, έχει γίνει χάλια. Έχω αποδεικτικό στοιχείο, αλλά καλύτερα να μην σας το δείξω. Λοιπόν, θα τα βάψω από πάνω γιατί είναι τζέλ, είναι ημιμόνιμο. Και εγώ απλά θέλω μέχρι το Σάββατο, σήμερα έχουμε Τρίτη, να έχω πιο decent νύχια. Λοιπόν, ξεκινάμε με βάση σε όλα τα δάχτυλα. Λίγο καλοκαιρινό, αλλά γενικά δεν είμαι της άποψης ότι υπάρχουν καλοκαιρινά χρώματα ή χειμωνιάτικα. Θα χρησιμοποιήσουμε το Semilac Nail Cleaner. Αυτό είναι για να φύγει η κολλώδης επιφάνεια. Πώς τα έχω μάθει όλα! Βρήκα τι δουλειά θα κάνω μετά το YouTube, παιδιά. Καταλήξαμε. Θα γίνω νυχού. Καλά, ε! Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Τώρα δεν φαίνεται το χρώμα. Αλλά έχω πάλι μακριές νυχούμπες μέχρι να το κόψω. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να κυκλοφορώ σαν άνθρωπος και να συστήνουμε. Τώρα ένα κουράκος θα μου έλεγε. Ωραία για nail πασαρέλα. Κουράκο, ελπίζω να σε έκανα περήφανο. Good morning. Νιώθω λες και είναι Κυριακή σήμερα, λόγω καιρού που είναι χάλια, φυσάει, έχει κρύο, έχει λίγο γκρίζο ουρανό, αλλά δεν βρέχει ακόμα. Θα ήθελα να βρέξει και είμαι σε ένα mood, δεν ξέρω, το απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Αλλά όλα τα σχέδια να βάγισαν, no spa, no διήμερα, τριήμερα, ό,τι ήθελα να κάνω για να χαλαρώσω λίγο. Οπότε λέω να κάνω το ποτέ μου στο σπίτι, να βάλω τις μάσκες μου, τις κρέμες μου. Εντάξει, τα νύχια τα έκανα χθες, οπότε αυτό δεν χρειάζεται να το κάνω. Αυτά είναι. Τώρα το βλέπετε και στο φυσικό φως. Τώρα βέβαια είναι πάρα πολύ μακριά. Αλλά θα το κόψω το Σάββατο. Τι κάνεις? Κάτσε, κάτσε. Πάνω ξέξω το στάκι. Ο Δημήτρης ακόμα κοιμάται γιατί έκανα μοντάζ μέχρι το πρωί. Πάμε βόλτα. Πάω να βάλω το καινούριο μου μπουφάν και ας βγαίνω με πιτζάμες και δεν ταιριάζει καθόλου, αλλά δεν πειράζει. Outfit of the day. Μέσα πιτζάμα και από κάτω. Αθλητικό παπούτσι και δεν έβαλα κάλτσα, θα βρωμάει το πόδι μετά. Και τα καινούργια μου τζάκετ που θα πεθάνω νομίζω από τη ζέστη γιατί όλα με βούλα μέσα. Καλημέρα, Δημήτρη. Βέβαια. Τι ώρα είναι αυτή που σηκώθηκες? Αφού δούλευα, μέχρι τα ξημερώματα. Ξημερώματα. Okay. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Τι κάνουμε? Να πάρουμε πράγματα για το σπίτι. Λοιπόν, λίστα σούπερ μάρκετ. Γάντια, ψωμί, τυρί, άλλο, πούλα, γιαούρτι. Τι άλλο θέλουμε? Καλά, θα πάω σε λίγο. Άρχισε το μάστα ένα ρόξ. Να κάτσω κι εγώ, Δημήτρη. Τελείωνε. Γιατί είσαι σπαστικός? Ει, ει, τι κάνεις? Ει, ει. Έλα, βάλε αυτό. Ει, ει, όχι, δεν έχω τσέπες. Δεν έχεις τσέπες.
Πάμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε στο μεγάλο γιατί σήμερα έχουμε το αυτοκίνητο. Οπότε πάμε να πάρουμε πολλά πράγματα. Και μετά θα έρθει η Φωτεινή να κάνουμε μποτέ σπίτι μου. Αφού δεν τα καταφέραμε να βρούμε κάπου να κάνουμε έξω, θα τα κάνουμε σπίτι. Πήγε από το διάδρομο με τα πατατάκια. Πήγε. Ένα πάλι. Το πήρε. Goodbye. Goodbye. Είναι λίγο βαρύ, ε. Με παίρνει ο αέρας. Ναι. Και το πάρεις. Τώρα πώς θα τα χωρέσουμε όλα αυτά. Φοράνε άνετα. Σήμερα η διατροφή μου έχει καλαμάκια κοτόπουλο με σαλάτα. Σαλατούλα. Θα μπορούσα να την κόψω μόνη μου. Αλλά βαριόμουν. Καλαμάκια. Τώρα έχει και κάτι πιτούλες και κάτι πατάτες που δεν θα φάω. Η μπεγκάνη. Μπεγκάνη. Και ό,τι έτσι να τα φάει, αυτό μην κοιτάς έτσι. We got love that will never need to hide. Love will always rise above. Χθες που είχα πάει στο μολ, πήρα υλικά για να φτιάξω λεύκομα. Αυτό το λεύκομα που είχαμε παλιά στο σχολείο. Κάποιες κράτησα παλιές ερωτήσεις, αλλά πρόσθεσα και κάτι πιο σύγχρονες. Γιατί, οκ, okay, εντάξει, είμαι κοντά 30 χρονών. Και κάθομαι να χθες το έφτιαξα όλα ωραία. Και τώρα θα βάλω τη Φωτεινή να γράψει πρώτη στο λεύκομα. Και μετά θα βάλω και το Δημήτρη. Και γενικά, όποιος θα έρχεται, τέλος πάντων θα το βάζει να γράφει σε αυτό το λεύκομα. Και εννοείται ότι θα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα στυλό. Δεν αφήνω κανένα να πάρει ό,τι θέλει. Μπορείς να διαλέξεις ένα από αυτά. Εγώ να πάρω αυτό το πετρόλ που είναι κοντά, που μοιάζει με τα μαλλιά μου. Ό,τι θες. θέλω να δούμε, να θαυμάσουμε λίγο εδώ το artwork. Πες το. Γραφιστική level 100. Έχεις βάλει και την κλασική ερώτηση, τι εστί έρωας που γράφεις. Όχι, δεν την έχω βάλει. Το σκέφτηκα. Ναι, το σκέφτηκα, μήπως είναι πολύ cheesy. Όχι, βάλτε, γιατί παλιά γράφαμε ρομαντικές βλακίες και τύπου, ας πούμε, έρωση εστί. Νιώθεις την κάθε στιγμή και μια βλακία από ένα στίχο τραγουδιώσουμε. Και τώρα θα γράψουμε έρωσε τι να βγάζει τα σκουπίδια χωρίς να του πεις. Εν τω μεταξύ προφανώς δεν το έχω γεμίσει όλο αυτό το τετράδιο. Έχω κάνει γύρω στις 25 με 30 ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα βάλω κι άλλες. Προς το παρόν θα έχω αυτές. Και άμα βάλω κι άλλες ερωτήσεις στο μέλλον, θα τις βάλω να τα ξαναγράψουν όλα. Τώρα έχουν λευκόματα. Ή είχαμε εμείς αυτά στην εποχή μας και τώρα έχουν κάποιο app γι' αυτό. Λες, απ, λεύκομα, money making, μπορούμε να το κάνουμε ιδέα, να το κάνουμε πράξη αυτό, να φτιάξουμε ένα application λεύκομα. Μην το βάλεις στο βίντεο, θα μας πάρουν την ιδέα. Όχι, όντως παιδιά, έχετε ακόμα λευκόματα στο σχολείο, για πείτε μας. Έφερα και μάσκες τι κάνουμε. Έφερα για τα χείλη. Αν θες να δοκιμάσεις το πρόγραμμα να κάνουμε τα πόδια. Α, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει να ξεπλουδίζω τα πόδια μου, να τριχιάζω. Τα έκανα σκύπ αυτά τα story. Είναι τέλεια, είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλήθεια, θα σου λέω και τη δικιά μου. Θα σας αρέσει popcorn. Τι τέτοια. Τέλεια. Μέχρι και αλάτι έχω αλλάξει. Έχω χρησιμοποιώ πλέον ροζ αλάτι Ιμαλαίων. Αλήθεια. Ναι. Που είναι καλύτερο, νομίζω. Πού σκάλωσες? Έχεις βάλει πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Τι εννοείς? Τι νομίζεις πως ζήσω στην προηγούμενη ζωή σου? Σιγά το δύσκολο, ρε. Πού να ξέρω, υπόκαμπος. Μπορεί. Μάλλον για να είναι η πρώτη σου σκέψη αυτή. Όχι, πρώτη μου, δεν είμαι τεξοσκόλικας. Ω,
αυτό θα ήσουν. Τελείωσα! Εντάξει, φάγαμε ή πιάμε. Ναι. Κάμε μάσκα. Yes. Πρέπει να ξεβαφτώ βέβαια. Α, θες να σου φέρω να ξεβαφτείς. Θα πάω εγώ. Ωραία. Πού είναι. Έχουμε μάτια και χείλη. Ψιλο basic. Yes. Εγώ ποτέ δεν ξέρω πώς μπαίνουν αυτά σωστά. Ψάξω στο Google. Παιδιά, ο καθένας τα έχει διαφορετικά στο Google. Okay, okay, ο καθένας όπως το θέλει. Μπορείς να κάνεις ένα και ένα μάτι. Και να δεις ποιο θα βγει καλύτερο. Τι κάνεις τελικά, το λεπτό μέσα. Όχι. Κάνω τελικά το χοντρό μέσα. Αν και η λογική μου λέει το άλλο, αλλά κάνει καλύτερη εφαρμογή. Το θέμα είναι ότι ακουμπάει κάτω από το μάτι. Όπως και να το βάλεις. Έχουμε και τα χείλη. Δεν έχω βάλει ποτέ μάσκα χιλιών. Εγώ. Θα πρέπει να μην μιλάμε. Ναι. Τέλεια. Αντί, εγώ δεν μπορώ να σου ξαναμιλήσω. Αντί, για 5 λεπτά. Τα λέμε σε 5 λεπτά. 5 λεπτά είναι πολύ χρόνο σιωπή. Δεν είναι περίεργο να βάλεις κάτι τόσο γλυτσερό στα χείλη σου. Eye mask. Λες ξαφνικά να έχουν μαγικά εξαφανιστεί οι μαύροι κύκλοι. Λες. Wow. Άλλος άνθρωπος. Not. Σ' άρεσε αυτό το σπα που σου προσέφερα στο σπίτι μου. Ναι. Ειδικά τα χείλη θα αισθάνομαι πλήρως αναζωογονημένη. Πώς το θέλετε κυρία μου. Θέλετε και λίγο εδώ σαγονάκι. Λίγο αυτάκι γύρω γύρω με σας. Ωραία είναι. Η καλύτερη της. Κάνει και έτσι. Ναι. Το, έτσι βαριανασένει, το απολαμβάνει. Είναι σπασί. Ζωάρα, ζωάρα. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away.